νέο καημό για την Τουρκία μετά την στοχοποίηση τη Αλεξανδρούπολη στο νησί τη Λίμνου, το οποίο όπω όλοι γνωρίζουν ελέγχει τα δανδρανέλια και την δίωδο και έξοδο όλων των πλοίων από και προ τα στενά του Βοσπόρου. Το τουρκικό πολεμικό ναυτικό δημοσίευσε νέα ναύτεξ πάνω στην ελληνική πρόσφατα, με την οποία αναφέρει ψευδό βέβαια ότι έχει παραβιαστεί το μη στρατιωτικό καθεστώ τη νησού Λίμνου στο Αιγαίο Πέλαγο. Το νησί τη Λίμνου εξοπλίστηκε και στρατιωτικοποιήθηκε από την Ελλάδα παρά τη συνθήκη τη Λοζάνη, αναφέρουν οι Τούρκοι, δείχνοντα και φωτογραφίε ελληνικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων καθώ και του στρατιωτικού αεροδρομίου. Επίση, η στρατηγική των τουρκικών υπερπτήσεων σε ελληνικά νησιά καθημερινά αποσκοπεί ακριβώ σε αυτό το σχέδιο αμφισβήτηση τη ελληνική κυριαρχία σε αυτά και δεν είναι καθόλου τυχαίο. Το ντέρμπι τώρα τη Άγκυρα με το νησί τη Λίμνου αφορά την πιθανότητα χρήση των ελληνικών στρατιωτικών από Αμερικανικέ δυνάμει, την περίοδο που για πρώτη φορά έχουμε ένα μαζικό κύμα διαδηλώσεων κατά του Τούρκου Προέδρου, αλλά και τη επικίνδυνη καταστάσεω με τη Ρωσία στον εύξηνο πόντο. Οι ΙΠΑ, που δημιουργούν στρατιωτική βάση στην Αλεξανδρούπολη, 40 χιλιόμετρα από την Τουρκία, ενώ θέλουν και τα νησιά που κυκλώνουν τα στενά των Δαρδανελίων. Τα νησιά που θέλει να εγκαταστήσει βάση στο Πεντάγωνο είναι η Λίμνο, η Λέσβο, η Σαμοθράκη και η Σκύρο. Ειδικά η Λίμνο θα χρησιμοποιηθεί για επιχειρήσει τη Αμερικανική Αεροπορία είχε αναφέρει προκαιρού η τουρκική κυβερνητική εφημερίδα Γέννη Σαφάκ, υποστηρίζοντα πω τα νησιά διέπονται από μη στρατιωτικό καθεστώ και πω η κίνηση αυτή παραβιάζει τη Συμφωνία τη Λοζάνη. Οι Τούρκοι βλέπουν ότι οι ΙΠΑ αλλάζουν ραγδαία τη φιλοσοφία του στο Αιγαίο λόγω φυσικά τη Ρωσία, ενώ διαβλέπουν και αντιτουρκικέ κινήσει στην ίδια περιοχή ενώ φοβούνται την ακύρωση. Τη γαλάζια πατρίδα και την απειλή από την παρουσία Αμερικανικών μαχητικών F-15, για παράδειγμα, στο αεροδρόμιο τη Λίμνου λόγω μια ελληνοαμερικανική ασκήσεω. Είναι γνωστή η τρομερή στρατηγική σημασία του νησιού στην Άγκυρα, γι' αυτό και οι Τούρκοι είχαν κάνει τα πάντα για να εξαιρείται η Λίμνο από τι ασκήσει του ΝΑΤΟ, ενώ σε κάθε ευκαιρία ζητούσαν την απόσυρση των ελληνικών δυνάμεων. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική.